το μπάσκετ ένα πρωτόγνωρο άθλημα. Είχε αρχίσει να μπαίνει στη ζωή του Ηρακλειώτη. Και πραγματικά, μου έκανε εντύπωση, γιατί έβλεπε στα γήπεδα, ανοιχτά γήπεδα, αυτά τα γήπεδα δηλαδή, που είπες προηγουμένως, ήταν γεμάτα πάντα. Ο Γιαννάκης. Παναγιώτης Γιαννάκης. Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο οποίος είχε έρθει και εδώ σαν παίχτης, σαν παίδας, μαζί με τον Μινά Γκέκο, και υπάρχει φωτογραφία νομίζω, το 77 με την Εθνική Νέων. Που ήταν τότε μαζί στην ίδια ομάδα, όπως είχε κάνει ένα φιλικό παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας της Εθνικής Παιδών με το Ηράκλειο. Δύο παιχνίδια είχαν κάνει. Εδώ τώρα, σε αυτό το γήπεδο. Σε αυτό το γήπεδο. Μάλιστα. Ο Γκάλης. Ο Γκάλης ήρθε το 83 και έπαιξε ένα φιλικό παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Είχαν μια φιλική σχέση ο πρόεδρος, ο συγχωρημένος, ο Μανώλης Νικηφοράκης, του Εργοτέλη. Ναι, ναι. Με τον Ιωαννίδη, ήταν στην ίδια σχολή, είχα πει για τότε ήταν στην. Με προπονητή τον Ιωαννίδη ήρθε ο Γκάλης, όταν ήταν στον Εργοτέλη. Προπονητή τον Ιωαννίδη το 83 πάνω στο γήπεδο στο Μαρτινέγκο. Ναι. Είναι ακριβώς που ήταν κάτω από το τάφο του Καζαντζάκη. Ναι. Εάν τα χιλιόμετρα που έχω κάνει τα είχα σε ευρώ, θα ήμουν εκατομμυριούχος.